δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας και μας έχει στείλει ένα δελτίο τύπου, να πούμε ότι θα έχουμε, εκτός από όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάσαμε πριν από λίγο, και πολύ πολύ θέατρο τις ημέρες των Χριστουγέννων στην πόλη μας. Συγκεκριμένα, την 5η 20 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα, οι ηθοποιοί του ΔΠΘ θα παρουσιάσουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας χριστουγεννιάτικα παραμύθια και τραγούδια στους μικρούς ασθενείς, αλλά και μία ώρα αργότερα διασκεδαστικές ιστορίες του Γιώργου Σουρή και όμορφα παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια στους ενήλικους ασθενείς. Την ημέρα των Χριστουγέννων στις 9 το βράδυ θα παιχτεί ο Γιάννης Κόσμος του Τένις Ιουλία σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μαργαρίτη, μια παραγωγή η οποία ήδη από τις πρώτες παραστάσεις φαίνεται ότι αρέσει στο κοινό της πόλης μας. Και οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση «Το Μαργαριτάρι του Κόσμου», επίσης σκηνοθεσία του Γιάννη Μαργαρίτη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Φραγκιόγλου, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και την τελευταία Κυριακή του χρόνου στις 30 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί. Πολλές ευχές από το ΔΠΘ, καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και αδελφοσύνη. Τέλος, να πούμε για τους μικρούς μας φίλους, κυρίως γιατί τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Παραμονή των Χριστουγέννων στην κεντρική πλατεία θα έχουμε κάλαντα από τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Βέργας, κάλαντα από τη Φιλαρμονική και παραδοσιακά κάλαντα από τον Νεανικό Μελίφωνο. Ενώ θα είναι εκεί από το πρωί ο Άγιος Βασίλης να φωτογραφηθεί και να δώσει δώρα στα παιδιά και βέβαια να ανταλλάξει ευχές με τους μικρούς μας φίλους. Όλα αυτά στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, παραμονή των Χριστουγέννων.